Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Βαστάτε Έλληνες, βαστάτε γερά. Η Οδύσσια μόλις ξεκίνησε. Δεν ησυχάσαμε ούτε μία μέρα. Πρώτα ήρθαν οι φόροι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τη δεύτερη μέρα ήρθε η μείωση του μισθού από 740 σε 560. Είπαμε, εντάξει, σταματάμε εδώ ρε παιδιά. Και την τρίτη μέρα, γιατί έπρεπε το θαύμα, έτσι τρεις μέρες κρατάει. Παιδιά, στεναχώρια δεν πάει άλλο. Γιώργο... Δηλαδή εδώ πια μας έχουν γονατίσει κάτω, δηλαδή μας βάλανε κάτω και βαράνε παιδιά. Και να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι το γαϊδούρι του Χότζα ο Έλληνας, έτσι. Τη μια μέρα το δουνουτού 60 πράγματα, την άλλη μέρα μείωση 100 του μισθού. Τώρα έκτακτη εισφορά. Θες να βάλεις και τις αυξήσεις, Γιώργο. Και πού θα τα βρει ο Έλληνας. Για βαστάτε ρε μάγκες. Μισό λεπτό. Εγώ απευθύνομαι σε όλους αυτούς που εντάξει, έχουν, φοράνε το κουστούμι του Υπουργού και κόβουνε βόλτες. Κόψατε μισθούς. Κόψατε συντάξεις. Πεθάνατε την αγορά. Πού θα βρει ο Έλληνας να πληρώσει για το αυθαίρετο. Πού θα βρει να πληρώσει για τον ημιυπαίθριο. Πού θα βρει να πληρώσει ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΑΠ κλπ. Πού θα βρει να πληρώσει το δάνειο της εργατικής εστίας. Πού θα βρει να πληρώσει για να σπουδάσει τα παιδιά του. Πού θα βρει να πληρώσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Τι του περάσατε τον Έλληνα. Και αυτός ο τυπάκος ο Τόμσελ που έκανε χθες βόλτες στα κανάλια, έτσι. Και δεν το ρώτησε ένα την πιο σκληρή κουβέντα να του πει: Έλα εδώ ρε μάγκα, ήρθες εδώ και έκανες αυτά τα μέτρα. Στη Μέρκελ πήγες να της πεις ότι χρωστάς στην Ελλάδα λεφτά. Ότι η Ελλάδα συντηρεί όλη την Ευρώπη, επενεύει στις τιμές της Ευρώπης. Που η Ελλάδα πληρώνει παραπάνω μια και δύο φορές τα προϊόντα που έρχονται από το εξωτερικό. Και επίσης δεν υπάρχει δίκτυα ασφαλείας. Πώς θα τη βγάλει ο συνταξιούχος των 500, 600, 700 ευρώ. Πώς θα τη βγάλει ο εργαζόμενος των 1.500, 1.600 με δύο παιδιά. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνουν από τους ηλικιωμένους. Στα 500 ευρώ παίρνουν 200. Απ' έξω τα άμαθα ρε παιδιά πια. Στα 600 ευρώ παίρνουν 400. Στα 700 ευρώ παίρνουν 600. Στα 800 ευρώ παίρνουν 700. Στα 900 ευρώ παίρνουν 1.000. Στα 1.000 ευρώ παίρνουν 1.200. Δηλαδή μετά τα 1.000 αυξάνεται το ποσό. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Θα τους παίρνουν τη ζωή, όποιος Γιώργο, παίρνει. Ούτε να ζήσουν δεν θα μπορούν αυτοί. Ακούστε να δείτε. Στα 1.400 ευρώ τους τελειώνουν στην κυριολεξία.